επίθεση άμυνας απέναντι στον πληθωρισμό παίρνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι σπέβδουν να περιορίσουν τις δαπάνες για τα καθημερινά ψώνια, μειώνοντας ακόμη και την αγορά των τροφίμων. Κάθε μέρα τα πράγματα ανεβαίνουν. Συνέχεια αυξήσεις, ε. Συνέχεια, κάθε μέρα και καινούριες. Πάρα πολύ μεγάλη η ακρίβεια και γίνεται πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να επιβιώνουν. Με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 10% το Σεπτέμβριο, σχεδόν τα 3 τέταρτα των νοικοκυριών αναγκάζονται να ψαλιδίσουν τα χρήματα που χρησιμοποιούν σε σούπερ μάρκετ, ποροπολία, κρεοπολία και άλλα καταστήματα για τις πρώτες ανάγκες. Αυτό τουλάχιστον καταδεικνύει νέα έρευνα σε 6 βασικές αγορές της Ευρώπης, όπου το 71% έχει ήδη προβεί σε σημαντικές αλλαγές ως προς τον τρόπο που καταναλώνει. Πλέον πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο πράγματα και θα πληρώσει πάνω από 20 ευρώ. Στην ουσία, φαΐ μπορεί να είναι και απλώς ένα κιλό πατάτες, έτσι. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, φίλε. Ό,τι και να κατεβάσουμε, όταν έχουμε 30% και 25% αύξηση, τι να σου κατεβάσει, 5%. Και το άλλο που δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Όλα τα προϊόντα είναι μικρότερα. Η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα, τη ζούμε και είμαστε και αγανακτισμένοι. Διότι η ακρίβεια είναι συνέπεια ορισμένων άλλων λόγων και καταστάσεων. Η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, με αυτή την πρόοδο, με αυτή την πορεία, ασφαλώς θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Μάλιστα, το 58% παραδέχεται ότι εν λόγω περικοπές αφορούν και τα λεγόμενα απαραίτητα αγαθά. Το 35% δεν ισχυρίζεται ότι βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις ή ότι παίρνει δάνεια για να αποπληρώσει τους λογαριασμούς. Μισθοί και συντάξεις παραμένουν τα ίδια. Όλα έχουν πάρει πάνω τους. Η βενζίνα ξαναπήρε πάνω τους. Το μόνο που πρέπει να γίνει γερή αύξηση σε μισθούς και συντάξεις και όχι στη φτωχοποίηση του κόσμου. Οι υψηλές τιμές σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων το χειμώνα. Πολύ δύσκολα να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Ακρίβεια τόσο πολύ, το ρεύμα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο. Και το χειρότερο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης της πληθωριστικής κρίσης. Και ανθρώποι φαίνονται πως έχουν κράτηση, δεν μιλάνε τόσο άνετα, δεν είναι χαρούμενοι όπως ήταν. Το άκρο να δεν υπάρχει περίπτωση να ισορροπήσουμε ποτέ.